Η ιδιωτική detective Μαρία έκανε κάποια ψώνια στο εμπορικό κέντρο. Η γυναίκα πήγε και είδε έναν αναχωμένο πολιτή και αρκετούς ανθρώπους. Ο καημένος, ο πολιτής, είχε βρει ένα smartphone και έκανε μια ανακοίνωση. Και τώρα αρκετοί άνθρωποι ισχυρίζουν ότι το τηλέφωνο ήταν δικό τους. Ένας άντρας είπε ότι το τηλέφωνο πρέπει να γλίστρησε από τη τσάντα του. Μια νεαρή γυναίκα είπε ότι το τηλέφωνο της άνοικε. Και μια ηλικιωμένη γυναίκα φώναξε ότι ήταν η συσκευή του σύζυγου της. Και τότε χτύπησε το τηλέφωνο. Για κάποιο λόγο ο πολιτής το έδωσε στη Μαρία. Η γυναίκα έριξε μια ματιά στην οθόνη και αμέσως έδωσε το τηλέφωνο στον άντρα. Πώς το κατάλαβε ποιανού είναι η συσκευή? Η Μαρία είδε ότι η λέξη γραμμένη στην οθόνη ήταν σύζυγος. Η Άννα είχε δύο ποτήρια γεμάτα με νερό. Το πρώτο ποτήρι, το νερό θερμαίνεται στους 100 βαθμούς. Στο δεύτερο ποτήρι, το νερό ψύχεται στους μείον 100 βαθμούς. Το κορίτσι ρίχνει δύο κέρματα στα ποτήρια ταυτόχρονα. Ποιο κέρμα θα φτάσει πιο γρήγορα στο πάτο? Θα είναι το ποτήρι με το ζεστό νερό. Το νόμισμα στο άλλο ποτήρι δεν θα βυθιστεί καθόλου, επειδή το νερό είναι παγωμένο. Ο Ανδρέας και ο αδερφός του, ο Γιάννης, περπατούσαν στον δρόμο. Όταν πέρασαν από ένα παντοπολείο, ο Ανδρέας έδειξε μια νεαρή γυναίκα και φώναξε ότι ήταν ανιψιά του. Και ο αδερφός του του απάντησε: «Α, ναι, αλλά δεν είναι ανιψιά μου». Γιατί το είπε αυτό? Η νεαρή γυναίκα είναι η κόρη του Γιάννη. Η Όλγα είχε ένα αγόρι, τον Μάρκ, ο οποίος είναι τρελά ερωτευμένος μαζί της. Δυστυχώς η γυναίκα δεν τον αγαπούσε. Μόλις αποφάσισε να τον αφήσει, ήξερε ότι ο Μάρκ δεν θα την άφηνε εύκολα να φύγει. Και έτσι το έσκασε. Αλλά ο Μάρκ ήταν ένας πλούσιος άντρας και μπορούσε να την βρει σχεδόν οπουδήποτε. Μια εβδομάδα αργότερα, η Όλγα καθόταν στο δωμάτιό του ξενοδοχείου της, όταν άκουσε ένα χτύπημα στην πόρτα. Όταν η γυναίκα άνοιξε την πόρτα, είδε έναν άντρα που δεν τον είχε ξαναδεί. Ο άγνωστος ζήτησε συγγνώμη, γιατί νόμιζε ότι ήταν το δωμάτιό του. Κατέβηκε στο διάδρομο και εξαφανίστηκε μέσα στο ασανσέρ. Η Όλγα επέστρεψε βιαστικά στο δωμάτιό της και άρχισε να μαζεύει τα πράγματά της αμέσως. Κατάλαβε ότι ο Μάρκ την είχε βρει. Πόσο κατάλαβε? Επειδή κανείς δεν χτυπάει την πόρτα του δωματίου του. Ήταν ο άντρας της, ο Μάρκ, που την έψαχνε. Όσο πιο γρήγορα τρέχεις, τόσο πιο δύσκολα είναι να το πιάσεις αυτό το πράγμα. Τι είναι? Είναι η αναπνοή σου. Ο Ντέιβιτ και η γυναίκα του, η Τζέσικα, μετακόμισαν σε μία άλλη πόλη. Το μέρος δεν ήταν μεγάλο. Για τους ντόπιους, οι νέοι άνθρωποι που ήρθαν να ζήσουν εκεί ήταν μια μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό, την επόμενη μέρα, οι περίεργοι γείτονες ήρθαν να τους χαιρετήσουν. Η Κάρεν συστήθηκε και είπε ότι ήταν σίγουρη ότι θα γινόταν πολύ καλή φίλη. Είχε μάλιστα μαγειρέψει κουλουράκια. Η ηλικιωμένη κυρία είπε στο ζευγάρι ότι ζούσε στην πόλη σχεδόν 80 χρόνια. Η Μπέτη ήταν εξαιρετικά ενθουσιασμένη που ένας άντρας ήρθε να ζήσει στη μικρή τους πόλη. Δύο από αυτούς τους γείτονες έμοιαζαν λίγο ανατριχιαστικοί και μόνο ένας έμοιαζε φυσιολογικός. Ποιος ήταν? Η Κάρεν είχε διακοσμήσει τα κουλουράκια της με κάτι που έμοιαζε ύποπτα, σαν μάτια. Η Μπέτη είναι πολύ ενθουσιασμένη με τον Ντέιβιτ. Όσο για την ηλικιωμένη κυρία, είναι σίγουρο ότι ήξερε πολλά πράγματα για την πόλη και τους κατοίκους εκεί. Και έτσι, μπορεί να είναι μια χρήσιμη πηγή πληροφοριών. Επίσης, τους μαγείρεψε λίγη σούπα.
Η γυναίκα του Νίκου είπε να μαγειρέψει μερικά αυγά, αλλά ο άντρας έπρεπε να τα βράσει ακριβώς 2 λεπτά. Η γυναίκα του του άφησε 3 γυάλινα χρονόμετρα της ώρας, για 3, 4 και 5 λεπτά το καθένα. Πώς μπορεί ο άντρας να βράσει τα αυγά για ακριβώς 2 λεπτά? Ο Νίκος περιμένει μέχρι να το νερό να έχει βράσει. Τότε γύρισε τα χρονόμετρα των 3 και 5 λεπτών. Όταν το χρονόμετρο των 3 λεπτών έληξε, έριξε τα αυγά στο νερό. Και όταν το χρονόμετρο των 5 λεπτών έληξε, είχε τα τέλεια βρασμένα αυγά του. Ήταν η πρώτη φορά που ο Νίκος έπλεε με το ολοκένουργιο καράβι του, αλλά ο άντρας φάνηκε να είναι αγχωμένος. Εκείνη την ημέρα μια καταιγίδα βύθισε το καράβι. Ο Νίκος με δυσκολία πρόλαβε να βγει στην επιφάνεια. Κατέληξε σε κάποια παραλία. Το πρωί ο άντρας συνειδητοποίησε ότι ήταν αποκλεισμένος σε ένα κατοίκητο νησί, χωρίς ραδιόφωνο, χωρίς κινητό, χωρίς μέσο επικοινωνίας. Το νησί δεν είχε δέντρα για να κάνει σχήμα καπνού. Την τρίτη μέρα ο Νίκος παρατήρησε ένα μικρό αεροπλάνο να κάνει κύκλο στον ουρανό, πάνω από το νησί. Αλλά το αεροπλάνο πετούσε πολύ ψηλά και ο πιλότος δεν μπορούσε να δει τον Νίκο. Και παρόλα αυτά ο άντρας έκανε κάτι, τον παρέλαβε ένα ελικόπτερο διάσωσης. Πώς τράβηξε την προσοχή του πιλότου ο Νίκος? Δείτε προσεκτικά τι έχει γύρω του. Ο Νίκος μάζεψε μερικές πέτρες και τις χρησιμοποίησε για να γράψει SOS, συνάμω.